Μου είναι πολύ δύσκολο απόψε να αποχαιρετώ τον Γιώργη Φαρσακίδη, γιατί δεν ήταν ένα μέλος του επιμελητηρίου μόνο και ένας τεράστιος αγωνιστής. Ήτανε και ένας καρδιακός φίλος και νιώθω μεγάλη τιμή και μεγάλη τύχη στη ζωή μου που το γνώρισα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας εκφράζει τη λύπη του για το θάνατο σπουδαίου αυτού ανθρώπου, που είχαμε την καλή τύχη οι συνάδελφοι να ζήσουμε από κοντά για πολλά χρόνια. Για να μην επαναλάβω πράγματα που είπαν και άλλοι συναγωνιστές και σύντροφοι, θέλω μόνο να πω ότι πάντα ζηλέψαμε τη ζωή του. Τη ζωή του τη μυθιστορηματική, που νεαρός επονίτης αγωνίζεται κατά των Ναζί, που βρίσκεται για πολλά χρόνια στις φυλακές και στις εξορίες και εκεί, παρά τα βασανιστήρια και τις κακουχίες, ζωγραφίζει, χαράζει, καταγράφει τη ζωή. Με δάσκαλο στην τέχνη του, το συνεξόριστο, πολύ μεγάλο χαράκτη και αγωνιστή Χρήστο Δαγκλή, που υπήρξε και εκείνος δάσκαλος δεκάδων καλλιτεχνών στις εξορίες. Από το καλλιτεχνικό έργο του αντλεί η ιστορία σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για τα βασανιστήρια, τις διώξεις, για τα πολιτικά φρονήματα. Εκεί γνωρίζεται και συνυπάρχει με τον Γιάννη Τορίτσο, τον ποιητή της Ρωμιοσύνης, τον ηθοποιό Μάνο Κατράκη, τον συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και πολλούς άλλους συναγωνιστές. Εκεί διδάσκεται ξένες γλώσσες, ιστορία, φιλοσοφία, οικονομία, κοινωνιολογία και τέχνη στα οργανωμένα από τους συγκρατούμενους μαθήματα στα Πανεπιστήμια της Εξορίας, όπως λεγόταν. Μετά την πτώση της Χούντας, τον ζήσαμε στο επιμελητήριο να δημοσιεύει τα εικαστικά του έργα, τις αφίσες του, κείμενα και εργασίες του, να εκθέτει συχνά, να τυπώνει και να κυκλοφορεί το έργο του πλατιά σε αφίσες. Το ρωτάγαμε συχνά, γιατί τα τυπώνεις? Μα γιατί η τέχνη δεν πρέπει να μένει σε ένα τοίχο καρφιτσωμένη, πρέπει να διαδίδεται, πρέπει να κυκλοφορεί, μας απαντούσε. Η καλλιτεχνική του δημιουργία έγινε γνωστή στη Σοβιετική Ένωση και για το έργο του υπήρξαν δημοσιεύσεις για το εικαστικό του έργο σε σημαντικά σοβιετικά περιοδικά. Θα πρέπει να πω ότι ο Γιώργος Φαρσακίδης ήταν μέλος του τμήματος χαρακτικής του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Συμμετείχε σε πολύ μεγάλη, σε μεγάλη ηλικία στην 30μελή αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου το 1999 στο ταξίδι αλληλεγγύης και συμπαράστασης του Επιμελητηρίου στο βομβαρδισμένο σερβικό λαό κατά τη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας. Και πιστέψτε με, ήταν ο πιο θαραλέος και ταυτόχρονα αυτός που βόηθαγε όλους τους νέους καλλιτέχνες που ήταν εκεί να αντιμετωπίζουν το φόβο των βομβαρδισμών. Από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβε τιμητική σύνταξη τόσο για το εικαστικό του έργο όσο και για το λογοτεχνικό του. Αν κάποιος εικαστικός καλλιτέχνης εκφράζει πέρα για πέρα το ποίημα «Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή, μη τόσο στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι, έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει», αυτός είναι ο Γιώργος Φαρσακίδης. Ένας πραγματικά ευτυχισμένος άνθρωπος που έζησε μια ευτυχισμένη, πλήρη οραμάτων και συναισθημάτων ζωή. Μια αξιοζήλευτη, αγωνιστική ζωή. Ένας άνθρωπος που πήρε τη ζωή στα χέρια του από πολύ μικρός, έκοψε το νήμα της αρχοντικής του καταγωγής, αναποδογύρισε τη ζωή του σύμφωνα με την ιδεολογία του, έβαλε στόχο ένα καλύτερο κόσμο και έζησε την πιο δύσκολη, μα και ταυτόχρονα την πιο γοητευτική ζωή που μπορεί να ζήσει άνθρωπος. 17 σχεδόν χρόνια στη φυλακή και στην εξορία, που εκείνος τα έζησε δημιουργώντας. Με πάθος, κάθε στιγμή κυνηγητού παρανομίας, φυλακής, εξορίας ή βασανισμού ή εκτέλεσης, την έκανε έργο. Μέσα σε αυτή τη ζωή είδε τη δύναμη του αγώνα, έκανε τις μνήμες του και το συνέστημά του μαστίγιο για τους βασανιστές και τους κυβερνώντες, έκανε το λόγο του και την τέχνη του τιμωρό. Κατέγραψε, αποκάλυψε. Πίστευε πως ήταν χρέος του να δώσει στον κόσμο μέσα από τα έργα του την αλήθεια. Μας αφήνει την ιστορία των φυλακών και των εξοριών εικονογραφημένη και σχολιασμένη. Μια εξαιρετικά σύγχρονη εικαστική ματιά που τη ζηλεύουν πολλοί υποστηριχτές της σύγχρονης τέχνης.
Οι τελευταίες του εκθέσεις, εκθέσεις έργων οικαστικών μαζί με ντοκουμέντα, σχολιάστηκαν από τους ειδικούς ως εξαιρετικά πρωτοπόρες οικαστικές προσεγγίσεις. Αγαπημένε Γιώργο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους συντρόφους σου και στους οικείους σου. Ο αγαπημένος συνάδελφός μας, ο φίλος μας, ο Γιώργος μας, θα είναι πάντα κοντά μας, εκεί που πίνουμε το τσίπουρο, με τα χαρακτικά έργα του, με τα βιβλία του, με το παράδειγμά του. Μα πάνω απ' όλα θα μένει εδώ κοντά μας η άβρα του, η δύναμη που είχε και μετέδιδε γύρω του να ρουφάει κάθε στιγμή της ζωής με δημιουργικό πάθος. Η δύναμή του να χαίρεται κάθε στιγμή της ζωής, να ονειρεύεται και να αγωνίζεται να την αλλάξει.